Σοφία ορθή, ακούσομεν το Άγιο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτη, άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύγευσε ένα μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν ένα αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς, λαβεί τους καρπούς αυτού. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλειώνας τον πρώτον, και επίησαν αυτής ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού, λέγον, εντραπίζονται τον Υιόν μου. Οι δε γεωργοί δόντες τον Υιόν, είπωνεν αυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος. Δεύτε, αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομαι την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνους και απέκτηναν. Όταν έλθει ο Κύριος του αμπελώνους, τι ποιήσε τη γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό. Κακούς, κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, ή την εσαποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωται εν τες γραφές, λίθωνον απεδοκίμεσαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλή γωνίας, παρακυρίω εγένετο αυτή, και έστι θαυμαστή, εν ουδανήσιμο. Το τρίτο και ισχυρότερο ίσως από όλα τα φάρμακα κατά της φιλαργυρίας είναι η ελεημοσύνη. Ο Άγιος Νικόδημος στην έκτη ανάγνωσή του στο τρίτο μέρος μας παρουσιάζει αυτά τα φάρμακα με πρώτο την προσευχή και την καταφυγή στο Θεό, να ζητούμε από το Θεό τη Θεία Χάρη ώστε να γίνουμε πράγματι ελεήμονες, άνθρωποι που θα βοηθούμε, που θα συγχωρούμε, άνθρωποι που θα είμαστε ελεύθεροι από την προσκόλληση εις τα γήινα, εις τελικά, ελεύθεροι από την φιλαργυρία. Το δεύτερο φάρμακο της φιλαργυρίας, της προσκόλλησης τελικά αγαθά, είναι το να καταφρονούμε τα γήινα και τα υλικά, το να καταλάβουμε ποια είναι η αξία τους, η μηδενική, και να προσκοληθούμε στα αιώνια αγαθά. Και το τρίτο φάρμακο της φιλαργυρίας είναι η ελεημοσύνη, την οποία πρέπει να ζητάμε από τον Κύριο με προσευχή, αλλά και να την εξασκούμε στην πράξη και να αποκτήσουμε αυτή την καλή συνήθεια, να ελεούμε προσφέροντας υλικά αγαθά και χρήματα και ό,τι άλλο προς δόξα Θεού και προς ωφέλεια των συνανθρώπων μας. Να μεταχειριζόμαστε λοιπόν αυτά τα υλικά που μας δίνει ο Θεός ως όργανα, ως μέσα για να εκδηλώσουμε την ευσέβειά μας, τη λατρεία μας στο Θεό και επίσης ως ελεημοσύνη εις των πλησίων, εις βοήθεια των πτωχών. Και για να μιλήσουμε εδώ ξεχωριστά για αυτή την ελεημοσύνη, λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Γιορίτης στο κεφάλαιο αυτό, το τρίτο μέρος της έκτης ανάγνωσης των πνευματικών γυμνασμάτων, για να μιλήσουμε ξεχωριστά για αυτή την ελεημοσύνη, την οποία πρέπει, λέγει, να οικειοποιούνται, να κάνουν δική τους προπάντων οι πλούσιοι. Να συλλογιστείς, αγαπητέ, λέει, ότι δεν είναι κανένα άλλο που να ζητάει ο Θεός με περισσότερη ακρίβεια από τους πλούσιους, όπως την ελεημοσύνη στους φτωχούς. Και παρομοίως ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να ανταποδίδει ο Θεός στους πλούσιους με περισσότερη γενναιοδορία, όπως είναι πάλι αυτή η ελεημοσύνη.
το οποίο για να καταλάβει καλύτερα, για να το καταλάβεις καλύτερα, δες στο Ευαγγέλιο και δεν θα μπορέσεις να βρεις να φανερώνει πιο καλά τη γνώμη του Θεός σε καμιά άλλη υπόθεση, όπως σε αυτήν της ελεημοσύνης. Εκεί δηλαδή που περισσότερο από όλα εκφράζεται ξεκάθαρα ο Θεός και δοξάζει και επαινεί τον άνθρωπο τον ελεήμονα, δεν είναι παρά αυτή η υπόθεση, όπως λέει ο Άγιος, η υπόθεση της ελεημοσύνης. Παριστά φανερά τα αποτελέσματα της γενναιοδορίας του, της δικαιοσύνης του, με την ελεημοσύνη που υπόσχεται να κάνει και αυτός στους ελεήμονες. Γι' αυτό και λέγει «Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται». Θα βρουν έλεος από το Θεό οι ελεήμονες, και αυτό είναι η μέγιστη και ξεκάθαρη, θα λέγαμε, απόδειξη της μεγάλης εύνοιας που έχει ο Θεός απέναντι σε αυτήν την αρετή του μεγάλου επαίνου που έχουν οι άνθρωποι που ελεούν. Θα αξιωθούν του ελέους του Θεού. Γι' αυτό και είπε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Ίκτο γαρ ίκτος και Θεός σταθμίζεται». Δηλαδή, με τον ίκτο και ο Θεός κάνει τους υπολογισμούς του. Αν δείξουμε ίκτο, αν δείξουμε εσπλαχνία, και ο Θεός θα μας δείξει ίκτο και εσπλαχνία. Και πάλι, «Ο γαρ της ουκ έδωκε, μη ελπίζε του». Αυτό που κανείς δεν έδωσε, ας μην το ελπίζει. Δεν έδωσες έλεος, μην ελπίζεις έλεος. Δεν φάνηκες ικτήρμον, μην ελπίζεις ικτήρμους από τον Θεό. «Ο γαρ της ουκ έδωκε, μη δε ελπίζε του». Και πάλι λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, «Αγάπη χρήμα καθαρών και του Θεού άξιο». Η αγάπη είναι πράγμα καθαρό και άξιο του Θεού. Έργον δε αυτής η μετάδοση, και το έργο της αγάπης, η φανέρωση της αγάπης είναι η μετάδοση, είναι το να δίδεις, είναι το έλεος, η ελεημοσύνη. Και γάρ ουδενή άλλο άνθρωπος Θεό ομοιούται ως το εύπειν, και με τίποτα άλλο δεν εξομοιώνεται ο άνθρωπος με τον Θεό παρά με το να κάνει καλά έργα, με το να λέει. Και μέτρα αυτού μέτρησιν εργάζεται. Και όπως εμείς μετριόμαστε μεταξύ μας, έτσι μας μετρά και με τα ίδια μέτρα μας μετρά και ο Θεός. Αν εμείς δείξουμε έλεος εις των πλησίων, θα λάβουμε έλεος από το Θεό. Και ή απέρ αλλήλεις ενθάδε μετρέωμεν, τία διδί Θεός μέγας. Και αυτά τα οποία εμείς δίνουμε στους άλλους, αυτά θα δώσει και ο Θεός σε εμάς. Και πάλι, είναι εμείς μάθητε Χριστόν ευποιήν, διά του και των μικροτέρων τεινά ευποιήν. Πάλι λέγει ο Άγιος, να μάθετε κι εσείς να ευεργετείτε τον Χριστόν, ευεργετώντας κάποιον από τους μικροτέρους. Διά του και των μικροτέρων τεινά ευποιήν. Επειδή όσπερ τα πάντα όσα εγώ, πλην της αμαρτίας εγένετο δι' εμέ, ούτω και τα ελάχιστα των εμών εις εαυτόν αναδέχεται. Γιατί λέγει ο Θεός που έγινε τα πάντα για μένα και τα πήρε όλα τα δικά μου εκτός από την αμαρτία, έτσι δέχεται και τα ελάχιστα, τα δικά μου τα ελάχιστα που προσφέρονται, τα δέχεται ο ίδιος. Γιατί ο ίδιος μας είπε ότι ό,τι κάνετε στους αδελφούς μου, τους ελαχίστους, το κάνετε σε μένα.
Και ο Μέγας Βασίλειος με το λόγο του που απευθύνει στους πλούσιους λέγει: «Παράδοξα μεν ίσως φανείτε εσύ ο μέλο λέγει, παντός δε εστίν αληθέστερον». «Θα σου φανεί παράξενο αυτό που θα σου πω», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «κι όμως είναι πιο αληθινό από κάθε τι άλλο». Σκορπιζόμενος ο πλούτος, καθόν ο Κύριος υποτίθεται τρόπον, πέφυγε και παραμένει. Συνεχόμενος δε, αλλοτριούστη. Ποιο είναι το παράξενο που θέλει να μας πει ο Άγιος Μέγας Βασίλειος? Ότι ο πλούτος, όταν σκορπίζεται με τον τρόπο που είπε ο Κύριος, όχι να σκορπίζεται σπαταλόμενος στα μάτια, αλλά προς δόξαν Θεού και προς ωφέλεια των πλησίων, τότε ο πλούτος αυτός διαφυλάσσεται, παραμένει. Όταν όμως τον πλούτο αυτό τον κρατάει εγωιστικά ο πλούσιος για τον εαυτό του και τον φυλάει, τότε αυτός ο πλούτος σκορπίζεται, χάνεται. Εάν φυλάσεις, ούχε έξεις. Εάν σκορπίσεις, ούκ απολύς. Εάν φυλάξεις εγωιστικά για τον εαυτό σου, δεν θα τον έχεις, τον πλούτο. Εάν το σκορπίσεις σύμφωνα με τον τρόπο που λέγει ο Θεός στις ελεημοσύνες και στη λατρεία του Θεού, τότε δεν θα το χάσεις. Και πάλι λέει, ουκ ηλέησας, ουκ ελεηθήσει. Ουκ κίνηξας την οικίαν, από πενθύση της βασιλείας. Ουκ έδωκας τον άρτον, ου λείψει την αιώνια ζωή. Πάλι λέγει, δεν ελέησες, δεν θα ελεηθείς. Δεν άνοιξες το σπίτι σου, θα αποπεμφθείς από τη βασιλεία, θα διωχθείς μακράν της βασιλείας του Θεού. Δεν έδωσες τον άρτο, το ψωμί, δεν θα πάρεις την αιώνια ζωή. Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτά και ας έχουμε αληθινή υπακοή στον Κύριο και ας ελπίζουμε στο έλεος του Θεού, αφού και εμείς οι ίδιοι δίνουμε έλεος στον πλησίον. Γιατί ο Κύριος μας φοβερίζει, μας απειλεί και πολύ αυστηρά απευθύνεται στους ανελεήμονες και τι λέγει, πορεύεστε, φύγετε μακριά απ' εμού, οι κατηραμένοι εις το πύρτο αιώνιο, εφόσον ουκ επίησατε ενή τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, ουδέ εμή επίησατε, εφόσον δεν κάνατε κάτι εις τους αδελφούς μου τους ελάχιστους, δεν το κάνατε ούτε και σε μένα. Τι μεγαλύτερο θα μπορούσε να πει ο Χριστός, λέγει ο Άγιος Κυπριανός, το τρόπο μάλλον η δύνατο, εκ της ημετέρασης πλαχνίας έργα προσκαλέσε. Θα μπορούσε με άλλο τρόπο να πει κάτι πιο ισχυρό ο Κύριος? Τι θα μπορούσε να πει πιο δυνατό από αυτό, όταν λέγει ότι οι ανελεήμονες θα φύγουν μακράν από Αυτόν, θα αποπεμφθούν μακράν Αυτού, θα υπάγουν εις την αιώνια κόλαση? Τι μεγαλύτερο μπορούσε να σας πει ο Χριστός? Περισσότερο με τον τρόπο μπορούσε από τη δική σας ασπλαχνία να επικαλεστεί τα έργα, λέγει ο Άγιος Κυπριανός στο λόγο του περί ελεημοσύνης. Το τρόπο μάλλον η δύνατο εκ της ημετέρας ασπλαχνίας έργα προσκαλέσε. Ο Ιησούς Χριστός φανερώνει ότι όχι μόνο δέχεται Αυτός εις το λόγο Του εκείνο που δίνεται στους φτωχούς. Όταν δίνουμε κάτι στους φτωχούς, ο Κύριος λέει ότι το δέχεται ο ίδιος, εφόσον επίησατε ενή τούτο τον αδελφό μου τον ελαχίστον, εμή επίησατε, λέγει. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνει, μας καθιστά εμάς τους ανθρώπους ως αν επιτρόπους και τοποτηρητάς της μεγαλειότητάς Του, αλλά ακόμα και με αυτό που λέγει στις παροιμίες, δανείζει Θεό ο ελαιόπτωχον, και με αυτό μας καθιστά σαν επιτρόπους και τοποτηρητές της μεγαλειότητάς Του και σαν διαχειριστές
όλων των χρεών που χρωστούμε σε Αυτόν. Μπορούμε δηλαδή, ενώ είμαστε χρεώστες, να γίνουμε δανειστές. Δανείζει Θεόν, Θεό ο ελαιόπτωχον. Αλλά και μας φανερώνει πως έχει να κάνει τη φοβερά εκείνη παγκόσμια κρίση όλου του ανθρωπίνου γένους επάνω σε αυτό, βασιζόμενος επάνω σε αυτό, το θεληματικό έγκλημα της ασπλαχνίας των φτωχών, ώστε όπου δεν αναφέρει τίποτε άλλο τότε, ούτε για τις βλασφημίες των αμαρτωλών, ούτε για τις επιορκίες, ούτε για τους φόνους, ούτε για τις μοιχείες, ούτε για τις κλεψιές, ούτε για τις άλλες αμαρτίες, αλλά μόνο και μόνο για την έλλειψη της ελεημοσύνης. Γι' αυτό θα καταδικαστούν οι ανελεήμονες, για να έρθουν σε συνέστηση και να καταλάβουν οι χριστιανοί, γι' αυτό το λέγει αυτό ο Κύριος, τι να καταλάβουμε, ότι αυτή η έλλειψη ελεημοσύνης, είναι ένα σφάλμα μισητό στους οφθαλμούς του Κυρίου, περισσότερο από κάθε άλλη παρανομία. Όχι ότι οι άλλες αμαρτίες παραγράφονται και δεν λογαριάζονται και δεν κρίνονται, αλλά κορυφαίο όλων των αμαρτιών είναι αυτή η ανελεημοσύνη. Ας τα ακούσουμε λοιπόν αυτά και ας φανούμε αληθινά ελεήμονες, για να ευχαριστήσουμε στο Θεό και να βρούμε έλεος εις τη Βασιλεία Του. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.